Είναι κινήσεις απελπισίας αυτές. Για να φτάσει ένας άνθρωπος σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι είναι απελπισμένος. Πρέπει να βοηθάμε. Πρέπει να βοηθάμε, αλλά εντάξει, το θέμα είναι το κράτος πρέπει να βοηθάει. Γι' αυτό μπαίνουν οι φόροι στον κόσμο, για να έχει το κράτος χρήματα να βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους αυτούς. Για να μην φτάνουν στο σημείο αυτό στον έρανο. Δεν μπορεί να εξευτελίζεται ο άλλος, να πέφτει τόσο χαμηλά για να θεραπευθεί, για ένα πρόβλημα υγείας. Ξέρω ότι όταν κάποιος κάνει έρανο δεν γίνεται και πιστευτός. Ενώ το κράτος μπορεί να ελέγξει αν πράγματι ο συγκεκριμένος πάσχει. Είναι πράγμα ασθενής και έχει χρήση βοηθείας. Εντάξει, προσπαθούμε, δίνουμε. Ό,τι έχουμε, αν έχουμε τη δυνατότητα, δίνουμε. Καλό είναι. Τι να κάνουμε, είναι ανθρώπινο, είναι. Ιερό πράγμα. Ιερό πράγμα είναι αυτό. Και εγώ οικοδόμος ήμουνα. Μοιάζει στις οικοδομές. Είναι, ο έρανος είναι ιερό πράγμα και όλος ο κόσμος πρέπει να βοηθήσει. Ποιους έρανους και πού πάνε τα χρήματα? Ποιους έρανους? Όλοι υποφέρουμε, δεν είμαστε μοναδικοί. Όλη η Ελλάδα υποφέρει. Πρέπει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση να προσέχει τις κινήσεις της, τι φόρους βάζει, τι βγάζει, όπως το κύριο Άδωνη. Είπαμε, ξεπέραμε, δεν γίνεται. Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Μακάρι, έτσι πρέπει να γίνεται. Γιατί από αλλού φως δεν υπάρχει. Καλό είναι αν ξέρουμε κάποια οικογένεια η οποία όντως έχει ανάγκη, να βοηθάμε πρώτα εκεί. Ο λαός, ας πούμε, είναι αγνός. Εγώ είμαι συντάξιούχος. Δεν μοιάζω στις οικοδομές. 60 χρόνια, είμαι 80 χρονών και μου δίνουν 700 ευρώ σύνταξη. Μοιάζω στις οικοδομές με 6,5 χιλιάρικα βαρέα οικοδομικά. Ναι, τι κράτος έχουμε? Δεν έχουμε κράτος, φίλε μου. Λυπάμαι που το λέω. Δεν έχουμε κράτος, δεν έχουμε ανθρώπους να κυβερνούν την πατρίδα μας, τον τόπο μας, εδώ που γεννηθήκαμε. Καλό να το βοηθάμε και τον κόσμο, αυτό είναι καλό, οπωσδήποτε. Αυτό λέω, οπωσδήποτε είναι καλό να το βοηθάμε τον κόσμο. Εμείς σαν άνθρωποι από εκεί και πέρα, αν μπορούμε κάτι, έχει καλό συνδάλλος. Τώρα με την οικονομική κρίση και αυτή που κυκλοφορεί. Πρέπει να βοηθάμε, εντάξει, γιατί να μην βοηθάμε. Ρε παιδιά, στην Ελλάδα βρισκόμαστε, πάντα κάτι θα υπάρχει. Το θέμα είναι κατά πόσο είσαι συνεπής και αυτά είναι.